Μπορείτε να βρείτε στο Αργοστόλ είναι ο Μακρύς Γυαλός και ο Πλατής Γυαλός, οι οποίες είναι και δύο οργανωμένες παραλίες. Ο Πλατής Γυαλός είναι πιο ήρεμη παραλία. Αν θέλετε διασκέδαση, υπάρχει και beach bar, οπότε μπορείτε να έρθετε να πείτε τα ποτάκια σας. Πίσω μου βρίσκεται η γέφυρα Δεβοσέτου, η μεγαλύτερη λίθινη γέφυρα που χτίστηκε ποτέ μέσα σε θαλασσινό νερό. Χτίστηκε το 1813. Η γέφυρα χτίστηκε χάρη στη συμβολή του Ελβετού μηχανικού Charles Philippe Desbossés, ο οποίος διορίστηκε διοικητής της Κεφαλονιάς από το 1810 μέχρι το 1814 από τους Βρετανούς. Ο λόγος κατασκευής της γέφυρας ήταν για να γλιτώσουν 5 χιλιόμετρα διαδρομή γύρω-γύρω από όλο τον κόλπο. Οι Βρετανοί βρήκαν μεγάλη αντίδραση από τους ντόπιους όταν έκαναν τα σχέδια για να κάνουν τη γέφυρα, αλλά όταν κατασκευίστηκε αρχικά ξύλινη και είδαν ότι τους βοηθούσε βασικά ότι έκοβαν δρόμο μέσα από τη θάλασσα, το δέχτηκαν. Ότι η γέφυρα όμως ήταν ξύλινη και δεν μπορούσε να αντέξει αρκετό βάρος, το 1842 την κατασκεύασαν με πέτρα. Το 1953 υπέστηκε κάποιες ζημιές από το σεισμό, οπότε μετά την ξαναφτιάξαν. Και χτίσαν αυτό το μνημείο των Οβελίσκων που βρίσκεται πίσω μου για να ευχαριστήσουν το Βρετανικό Κεφαλονιτικό Κοινοβούλιο. Και όπως σε κάθε ταξίδι, ήρθαμε να πάρουμε το σουβενίρ μας. Θα αφήσω την Νατάσα να διαλέξει.